ο Φώτιος αποφάσισε να βάλει ένα οριστικό τέλος στο πρωτάθλημα XRS Off-Road για το 2020, οπότε πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Καλατζάκης με X-Ray, δεύτερος ο Κουρκουμέλης και τρίτος ο Καλογυράς. Αντίστοιχα, ένα τέλος δόθηκε και στο πρωτάθλημα GT XRS με πρωταθλητή τον Χριστοδούλου με Μούγκεν, δεύτερο τον Βασιλιάδη και τρίτο τον Δαδίτσο. Εδώ, ίσως αν γινόταν ακόμα ένας ή δύο αγώνες, θα είχαμε την ευκαιρία να δούμε μεγάλη μάχη μεταξύ των δύο πρώτων. Πράγμα που δεν έγινε. Με ενημέρωση από το Fanatics, στη Θεσσαλονίκη η Macedonia RC Track απέκτησε ακόμα ένα κομμάτι στο κέντρο της πίστας. Μια χαρά. Για ποιον γνωστό οδηγό ένα 8 μπράσλες που δεν είναι πια οδηγός ένα 8 μπράσλες. Με τσάπα, ετοίμασε ο Abdel Serpent του Wheel Drive. Ένας νέος κινητήρας FX Engines θα παρουσιαστεί το 2021. Ο Coelho με το X-Ray του τον έχει δοκιμάσει και είναι ευχαριστημένος. Ο Savoia συνεχίζει να διασκεδάζει με το Chioso Pico του, πήγε στην Πάντοβα στην Ιταλία για συγκλονιστικές δοκιμές. Ο Elliot Boots θα βρίσκεται με accessories και options και εργαλειάκια από την T-Works στα S-Works του. Επιτυχίες στη μακρινή Κίνα για τη Sefert και τη Runner Time. Η HB Racing παρουσίασε το καινούριο της θερμικό τράγκη, το D8 TAF EVO 3. Πλούσιο το διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα στη Hoodie Arena για το 2021, αν όλα πάνε καλά, ίσως δούμε και εκεί, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ελληνικές παρουσίες. Ο Μισοντέ στη Γαλλία μας έδειξε το πολύ όμορφα ετοιμασμένο HB Racing Brushless Buggy του. Λαστιχάκια Crunch 2.0 από τη Sismic για το εμπρός μέρος των 1.10 Off-Road 4-Wheel Drive. Η Rudog παρουσίασε και επισήμως τις καινούργιες LiPo μπαταρίες της. Μαύρες ζάντες για τα 1.8 Buggy από την Avid RC.